πυρ κατά ενός 35χρονου την ώρα που βρισκόταν μέσα στο αγροτικό του αυτοκίνητο στο χωριό Μαλάθυρος της Κισάμου άνοιξε στις 6 χθες το απόγευμα δράστης που φέρεται να είχε κτηνοτροφικές διαφορές με τον παθόντα. Ο νεαρός κτηνοτρόφος οδηγούσε ανυποψίαστος όταν άρχισε να δέχεται πυροβολισμούς στον κεντρικό δρόμο του χωριού. Ο 35χρονος συνέχισε την πορεία του για λίγα ακόμα χιλιόμετρα από το σημείο στο οποίο δέχτηκε τους πυροβολισμούς μέχρι τη στιγμή που το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε καθώς είχαν βληθεί τα ελαστικά του. Με άλλο αυτοκίνητο και αφού πρώτα ενημέρωσε την οικογένειά του, ο 35χρονος μετέβη στο αστυνομικό τμήμα Κισάμου όπου κατήγγειλε τη σε βάρος του δολοφονική επίθεση. Λίγη ώρα αργότερα, άνδρες της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων έσπευσαν στο χωριό που έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν ανάλογα περιστατικά, με κάποια από αυτά μάλιστα να είναι αιματηρά. Το αγροτικό αυτοκίνητο του 35χρονου οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Κισάμου, όπου και ελέγχθηκε από άνδρες της σήμανσης. Όπως κατέθεσε στους αστυνομικούς το θύμα της επίθεσης, το αγροτικό αυτοκίνητο δέχτηκε 5 με 7 πυροβολισμούς από κυνηγετικό όπλο και από πιστόλι. Από τις αστυνομικές αρχές διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ο οποίος διέφυγε αμέσως μετά την επίθεση κατά του συγχωριανού του.